πάμε παιδιά συνέχεια του βίντεο από τα κάτω να καταμαρτυρεί ο φακός μετά από το βάψιμο των κεντρικών τομέων του γηπέδου μας, το νότο τώρα από πολύ κοντά μαζί με το σήμα της πρωταθληματικής χρονιάς το 2018. Θα ξανάρθουν πάλι τέτοιες μέρες και ακόμα καλύτερες, να είστε σίγουροι και βέβαιοι γι' αυτό. Κοιτάξτε τα μπουριά παιδιά πως κάνουν αυτό το πι, το ανάποδο πι, όντας στις δύο κολόνες ακριβώς κάτω από τις μετόπες. Εκεί τώρα που είναι ο μηχανικός και δίνει οδηγίες στον τεχνίτη. Βλέπουμε τις καλωσιές που γίνανε εδώ πέρα και να μπουν τα ETA Bolt. Μακάρι από εβδομάδα. Βλέπουμε το τομέα 13 που καθαρίζει και στον τελευταίο του όροφο. Έλα. Όχι, περίμενε, θα σε πάρω. Φέρ την γυναίκα. Το βίντεο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Μίλτο από το Λαύριο. Δεν έρχεται. Έλα εδώ και θα σε βαφτίσω αϊκάρα. Έλα εδώ, πού είσαι. Τρέχει. Πού είναι. Νάτι. Έλα εδώ. Μαρία. Μαράκι, έλα εδώ. Μαρία, έλα εδώ. Μια γαβρίνα που ήρθε να θαυμάσει το ναό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ το είπα. Το είπα εγώ, άντρας. Μίλτο, άλλα, τη Μίλτο. Και γρήγορα ο γιος να γίνει αεκάρα. Πάμε γερά. Κοιτάξτε παιδιά, εδώ καλυπώνουμε το μέρος το νότιο-νότιο της υπογειοποίησης, εκεί που είναι το τρυπάνι, θα έλεγα. Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να το δω και από κοντά πως είναι. Αυτό το τρυπάνι που τρύπαγε ό,τι τρύπαγε, δεν ξέρω ακριβώς τι τρύπαγε από πάνω που εκεί την ταράτσα που παίρνω τα πλάνα δίπλα στην εκκλησία μας, την Αγία Τριάδα μας. Λοιπόν, με αυτά παιδιά πιστεύω να έγινε και μια καλή κάλυψη των νοτιοδυτικών τμήματων της Αγίας Σοφιάς. Σήμερα Σάββατο 28 του Νοέμβρη, το κεφαλόδοσμο το βλέπετε, έχει μπετωθεί στην άκρη της εκκλησίας. Θέλουμε ακόμα να κατέβουμε μέχρι εδώ. Ωραία, σιγά σιγά και όλα θα γίνουνε. Υπομονή να δείξουμε εμείς οι αεξίδες, γιατί το έργο που συντελείται είναι μέγα. Απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα. Πραγματικά παιδιά απαιτούνται πολλά χρήματα. Τι ώρα έχετε, έχει τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 12 και 10, ο πρόεδρος δεν έχει έρθει. Ήρθα εγώ πολύ πρωί για να τραβήξω τα δρονάτα με τον Γιάννη. Να μην παιδεύω το παιδί. Ο Πύριος ο Μανώλης με τον πατέρα του. Ζήτω η ΑΕΚ, πες το. Αγόρι μου! Μονάι! Καλή πρόοδο, λεβέντη μου! Λοιπόν, κάτσε λίγο. Θα πάω λίγο και βόρεια. Ναι, θα πάω λίγο και βορρά για να κάνω την αποφώνηση. Την Γκάι! Πάμε φίλες και φίλοι, συνέχεια του βίντεο. Συνέχεια του βίντεο τώρα από την υπογειοποίηση. Από πολύ κοντά η υπογειοποίηση. Βλέπετε δανειασμένα τα σίδερα στο δεύτερο μάτι. Και έχουμε σιδερώσει το τρίτο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Καλύτερα θα φαίνεται από το drone, παιδιά, το πέταγμα. Γιατί το σιδέρωμα αυτό έχει γίνει εδώ και μία ώρα. Άρα το έχει πιάσει ο φακός του drone. Είναι 7 νοματέοι, 8 νοματέοι. Τι γκάεκ. Όχι. Αφού έχετε γερανός, ειδικός για τα σίδερα. Ειδικός γερανός αύριο. Έχουμε την πληροφορία αυτή. Ειδικός γερανός. Για τα σίδερα. Λοιπόν, η πληροφορία, παιδιά, τώρα καθώς θα φύγω από την υπογειοποίηση, είναι από διαβαντάρικο πουλί, γιατί εδώ ο φίλος που ο συνομιλητής μου έλεγε ότι κόψανε Γιώργο και έχει στεναχωρηθεί τα τρία ασανσέρ των δυτικών τομέων, παλιές θύρες, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, άρα όλη η οδός Καπαδοκίας που θα είχε τρία ασανσέρ έχει κοπεί. Έχουν κοπεί τα σανσέρ. Είναι μια εικασία του. Και την έχει πει και την έχει εκφράσει και στον πρόεδρο. Λοιπόν,
επειδή εγώ επί τούτου μίλησα με τον Διαβατάρικο Πουλή, το νούμερο 1, μου είπε αυτό λεξί. Πάμε να ρυθμίσετε, παιδιά, ασανσέρ. Δύο τεράστια ασανσέρ με το καλύτερο υλικό στα Μουσεία. Επαναλαμβάνω, δύο τεράστια ασανσέρ, μάρκας Mitsubishi, στα Μουσεία. Τάδα ήφη Διαβατάρικο Πουλή. Πάμε τώρα. Δύο στις σουίτες στα VIP, δύο τον ΑΜΕΑ και ένα των δημοσιογράφων. Το όλον είναι 7. Υπάρχουν βέβαια και τα 3 των δυτικών τομέων που σας είπα. Εκεί υπάρχει σκέψη να μην γίνουνε. Αλλά τα φρεάτια υπάρχουν. Είναι στην ευχέρεια του Πρόεδρου, αν δει ότι είναι λειτουργικά ή μη, να τα ανοίξει ή να τα κλείσει. Άρα, σίγουρα έχουμε 7 ανελκυστήρες στο κήπεδό μας, συν 3 που υπάρχουν στα δυτικά, στα οποία υπάρχουν φρεάτια, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τελικά και εκεί ασανσέρ για την βοήθεια των ας πούμε μεγαλύτερων οπαδών της ΑΕΚ που θα βαριούνται να ανέβουν τα σκαλιά. Αυτό είναι η πληροφορία πριν 10 λεπτών από το νούμερο 1 Διαβατάρικο Πουλή. Έλα ρε! Εδώ παιδιά είναι το επιτελείο των δικαίου μου! Τίγκα! Τίγκα ΑΕΚ! Με το τσιγάρο άλλο. Είναι τα παιδιά εδώ, παιδιά αυτοί που μιλάνε, που οι πλακάδες, όχι οι πλακατζίδες, οι πλακάδες των ανατολικών τομέων της αγκαστοφιάς μας. Βλέπετε παιδιά με τις φόρμες εργασίας. Όχι, έχει βγει από το κήπεδο. Ενώ εσύ μου φοράς εμπριμέ. Εγώ φοράω εμπριμέ. Ναι, εμπριμέ. Την κράικ, παιδιά. Λοιπόν, έτσι έχει το κήπεδο στα ανατολικά, τούτο το Σάββατο 28 του μήνα. Και πάμε για αποφώνηση τώρα από τα βόρεια για να γίνει μια πλήρη κάλυψη. Πάμε παιδιά για την αποφώνηση και του σημερινού βίντεο. Είμαι στο βορρά. Βλέπουμε με το μάρμαρο ντυμένη την Αγία Σοφιά. Το μάρμαρο το κονίαμα εννοώ. Το λευκό. Βλέπετε τη σωλήνα πως παίρνει το υλικό από τα σιλό, το λευκό σιλό πλέον. Αναμόχλευση, βγαίνει από εδώ, ελικώνει εκεί και μετά η σωλήνα μπαίνει από τα κάγκελα εδώ, ανεβαίνει στο παραθύρι και διαχέει το υλικό, το κονίαμα εννοώ, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του τομέα 4 των μουσείων. Εντυπωσιακό και αυτό το πλάνο, παιδιά. Σάββατο σήμερα, χαμός με εργασίες, πραγματικά. Το γήπεδο μέρα με τη μέρα ομορφαίνει, γίνεται καλύτερο και το βλέπετε και όλοι στις οθόνες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που βλέπετε το κανάλι μου. Να είστε όλοι καλά. Αν μπορείτε στόμα με στόμα, επειδή πολλοί αεξίδες ακόμα δεν με ξέρουν, κοντεύουμε 20.000 μέλη, δωρεάν μέλη, στόμα με στόμα, παιδιά, πείτε τους να μπουν στο κανάλι, να πατήσουν εγγραφή για τη στήριξη και μόνο, την ηθική, και να βλέπετε τζάμπα ΑΕΚ. Δημήτρη Μελισανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που κάνει στην ΑΕΚ. Φίλες και φίλοι, να είστε και εσείς καλά και ευλογημένοι. Αποφωνώ, την ΑΕΚ! Λοιπόν, παιδιά, έχω την χαρά να φιλοξενώ στο κανάλι το μέλλον της ΑΕΚ. Είναι, ξεκινήσαμε το μεγαλύτερο. Είσαι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, εντάξει, πάτε Δημήτρακη. Πάω Πέμπτη. Και τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. Δεν άκουσα? ΑΕΚ. Τίποτα δεν άκουσα? ΑΕΚ. Μ' αρέσεις. Και είναι ο φίλος μου μικρός ο Μάνος. Ο Μανώλης. Τι τάξη πάνω το Μανώλη? Τρίτη. Δημοτικού. Και τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. Δεν άκουσα? ΑΕΚ. Τίποτα. ΑΕΚ. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ, μεγάλε, πώς βλέπεις το γήπεδο? Είναι πολύ όμορφο και περιμένω πώς και πώς να μπω με τον μπαμπά μου μέσα να δούμε επιτέλους σε καλά μάτια. Πω, παιχταρά μου! Ποιος είναι ο πατέρας σου? Να και ο πατέρας πήγαινε λίγο στο γιο, ρε.
Γεια σας παιδιά, γεια. Λοιπόν, ο πατέρας είναι ο... Μανώλης. Και εσύ Μανώλης. Είσαι με τον άλλο, ε. Ο ανάποδα. Και ο άλλος ο πατέρας, ο... Έλα εδώ. Παύλος. Έλα Παύλο, βες και εσύ μέσα στο μαλλί. Και ο Παύλος. Λοιπόν, πάμε εσύ, Μανολάκη, πες μου τι γίνεται με το γήπεδο. Είναι ωραίο και... Δεν ακούω. Πεκταρά μου και η μάνα σου αϊκάρα. Αυτό είναι παιδιά. Λοιπόν παιδιά, η μεγάλη τώρα. Για κάνετε καμιά δήλωση. Η δεύτερη χρονιοφύλη θα γίνει αγόρι. Δες το βίντεο. Δες το βίντεο. Έχει τρυπάνει. Πάμε μεγάλε. Για την από κάτω σμέρνης είσαι σίγουρος. Θα... Περίμενε εσύ. Έλα λέγε. Να έχουμε υγεία πρώτα απ' όλα. Έτσι μπράβο. Με το καλό να ετοιμαστεί το γήπεδο. Να μπορέσουμε να πούμε μέσα μετά από τόσα χρόνια. Πάμε. Όνειρο ζωής που γίνεται πραγματικότητα. Έλα, πες τα κι εσύ. Εσύ θες την ερώτηση τώρα. Έχω ξενερώσει από τα τρία σανσέρ εδώ. Με τα τρία σανσέρ. Ο σκύλος τι λέει. ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Η κυρία με το σκύλο. Είναι Ολυμπιακός, αλλά και... Έφυγε πάνω, θεμάστε ξύλο θα φάω πάλι. Θα πούμε μέσα με θαύμα το 22. Είναι σίγουρο. Με θαύμα το 22. Μην λες τέτοια τώρα στο κανάλι και δεν ξέρω να τα σβήνω. Τι να σου πω, μην τα σβήνω. Δεν πάνε να θεμάσαι εσύ να πούμε ξύλο θα φάω, μυρίζει. Εδώ καράφλας, μια δήλωση, έλα εδώ ρε, τελείωνε. Τα κάνεις δήλωση, τελείωνε, δεν δουλεύεις. Δεν πειράζει για την γυναίκα σου, λέγε δήλωση. Λέγε. Μόνο ΑΕΚ ρε, είσαι ο καλύτερος. Δεν θέλω τα δικά μου ρε, για το γήπεδο λέγε ρε. Το γήπεδο φτιάχνει ο Μέγας ο πρόεδρος ο Τίγρης. Ρε μαλάκα, νομίζω ότι θα σε πληρώνω και τα λες να μην με. Τι κάπω εδώ ρε. Ποιος, εγώ, του δώσα. Προσδόρα μου. Τι κάνει! Μάκε, τι κάνει! Και εδώ το εργαλείο πάνω στην πόρτα μου. Πάμε τώρα για βορρά. Ό,τι γράψει η μπαταρία. Ευχαριστώ πολύ τον Μάστορα που μας είπε για το. Περίμενε. Για το, πώς το λέμε το υλικό. Πλαστοντίξ. Πλαντίξ. Πλαντίξ, ευχαριστώ εδώ τους οικογενειάρχες με τα παιδάκια τους. Τι κάνει κάρα. Να το ρε. Γράφει τα πάντα όλα. Τον καλλιτέχνη που είναι αρνητής. Έχει και πρόβλημα με την κάρτα, θέλω να πάει στην κάρτα κάτι. Ναι ρε γάμο το. Λοιπόν, τι καεκάρα, κλείνω γιατί ο φίλος είναι επιθετικός με τα κλιματιστικά. Λοιπόν, τι καεκάρα παιδιά, τα λέμε τώρα κατηδίαν. Let's go!